ξεκινήσουμε λίγο. Το λόγο έχει η κυρία Καβαδία. Εντάξει. Κυρία Πολύζου, ελπίζω να συνεχίσετε την τακτική αυτή που ακολουθείτε με τους τελευταίους ερωτώντες και να απαντήσετε και στα δικά μας ερωτήματα. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσω εκφράζοντας την έκπληξή μου για μία απάντησή σας. Είπατε ότι θεωρείτε διάφανη τη διαχείριση του Κέλπνο. Παρ' όλα αυτά, οι ελεγκτές του ΣΕΙΠ έβαλαν 4 στη λειτουργία της δομής και να υπενθυμίσω στον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει ότι είναι η χαμηλότερη βαθμολογία στη σχετική κλίμακα. Τώρα, εκ της θέσης σας ως υπεύθυνης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, έχετε να μας δώσετε εικόνα του ποσού που δόθηκε για διαφημιστικές δαπάνες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, έντυπο υλικό, για τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο διαφημιστικών εκστρατιών τη δεκαετία 2004-2014. Φυσικά όχι. Είναι μια ερώτηση 2004-2014. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το θυμάμαι απ' έξω. Υπάρχουν κάποια, ούτε στο περίπου δηλαδή, ερχόμενοι σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή, ξέρατε ότι ένα από τα θέματα για τα οποία θα ερωτηθείτε είναι και το θέμα της διαφημιστικής δαπάνης. Έχετε, όπως είπατε, και κάποια πορίσματα τα οποία αναφέρουν συγκεκριμένα. Εσείς πράγματα. Δεν έχετε μία εικόνα να μας δώσετε? Όχι, πραγματικά δεν είμαι σε θέση. Δεν έχετε. Υπάρχουν κάποια... Πραγματικά δεν είμαι σε θέση υπάρχουν να σας πω κάποια... ότι είναι τάξη μεγέθους αυτό ή αυτό. Ωραία. Υπάρχουν κάποια αρχεία τα οποία κρατούσατε ως κέλπνο που να αποσαφηνίζουν αυτό το οποίο σας ρωτώ? Έχουν ήδη, όπως είπα και σε προηγούμενη ερώτηση, όλα τα αρχεία ετών 2009-2015 και φυσικά και υπολογιστές έχουν κατασχεθεί. Εννοείται ότι δεν υπάρχουν βιβλία, δεν υπάρχουν. Έχουν δεν κατασχεθεί, τίποτα. Ναι, αυτό λέω. Έχουν κατασχεθεί. Μάλιστα. Πείτε μας κάτι. Με ποια κριτήρια γινόταν η κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης? Θέλω να πω, ποια ήταν η μέθοδος επιλογής των διαφημιστικών υπαροχών? Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζετε ούτε αυτό. Γνωρίζετε αν υπήρξε ποτέ διαφωνία σε σχέση με την κατανομή των διαφημιστικών κονδυλίων ή ήταν πάντα ομόφωνες οι αποφάσεις? Θέλω να πω, υπήρξαν ποτέ αντιρρήσεις ή διαμαρτυρίες? Υπήρξε δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, κάποιος εκδότης, ένας ιστότοπος που προφορικά ή γραπτά να σας ενόχλησε διαμαρτυρόμενος ότι δεν πήρε, για παράδειγμα, το ύψος των χρημάτων που πήραν άλλοι ανταγωνιστές του? Εμένα προσωπικά, ποτέ. Όταν λέω προσωπικά, ναι. Όχι, δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε. Άρα δεν γνωρίζετε και αν τηρήθηκαν οι αρχές της αντικειμενικότητας στην κατανομή της διαφημιστικής πίτας. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, δεν γνωρίζω. Ούτε σε αυτή την ερώτηση. Προφανώς δεν... κάποιο θέμα έχουμε με τις δικές μας ερωτήσεις. Κυρία Πολύζου, η έκθεση του ΣΕΙΠ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σε ορισμένα πεδία, μεταξύ των οποίων και αυτό το πεδίο της επικοινωνιακής δράσης, δεν προσδιοριζόταν με σαφήνεια, το γράφει κατά λέξη, το περιεχόμενο του προσανάθεση αντικειμένου. Διατυπώνουν μάλιστα οι ελεγκτές την απορία πόσο υποψήφιος κατέθετε την προσφορά του. Θέλετε να μας σχολιάσετε αυτό το συμπέρασμα της έκθεσης? Όχι, γιατί είναι μέσα στο πόρισμα και έχω κληθεί και έχω δώσει εξηγήσεις ανομωτή γι' αυτό. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε με ποιο μηχανισμό έλεγχε το Κέλπνο τη μετάδοση των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών σπότς? Θέλω να πω, πώς ξέρατε ότι τα συγκεκριμένα σπότς για τα οποία πληρώσατε μεταδόθηκαν? Αυτό μπορώ να το απαντήσω. Υπάρχουν παντού παραδοτέα. Άλλο παραδοτέο και άλλο να έχει... Υπάρχει παραδοτέο. Αν κάτι δημοσιεύθηκε σε μια εφημερίδα, ερχόταν οι εφημερίδες. Αν κάτι παίχθηκε... Τα τηλεοπτικά σπότς, για παράδειγμα. Στα κανάλια υπήρχαν τα τιμολόγια των καναλιών. Όλα αυτά δόθηκαν στους ελεγκτές, όλα τα παραδοτέα, οι οποίοι έκαναν και τον έλεγχο. Στάλθηκαν εκεί. Εγώ δεν ρώτησα αυτό, όμως. Αυτό που με ρωτάτε δεν μπορώ να σας το απαντήσω, δεν το γνωρίζω. Ωραία. Εγώ σας λέω, παραδοτέω. Η απάντηση δεν αφορά σε αυτό που σας ρώτησα εγώ. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε. Ως Κέλπνο είχατε προχωρήσει σε ενέργειες προκειμένου να υπάρχει δωρεάν μετάδοση τηλεοπτικών σποτς, τηλεοπτικών μηνυμάτων από το Κέλπνο, όπως προβλέπετε από την νομοθεσία για τα κοινωνικά μηνύματα? Θέλω να πω, έχουμε στα χέρια μας καταστάσεις οι οποίες δείχνουν υπέρογκα ποσά να έχουν δαπανηθεί, ενώ πρόκειται για κοινωνικά μηνύματα. Τι ενέργειες είχατε κάνει ως Κέλπνο, ούτως ώστε αυτά τα μηνύματα να εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία των κοινωνικών μηνυμάτων και να μην πληρώνονται? Γνωρίζω ότι η διοίκηση του Κέλπνο είχε κάνει αίτημα, το έχω απαντήσει αυτό σε ερώτηση
ξανά, είχε κάνει αίτημα για δωρεάν τηλεοπτικό χρόνο στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Και παίχτηκαν κάποια σποτ σε χρόνο μετά μεσονύχτιο. Δεν θα μπορούσε αυτή να είναι η συνήθις πρακτική? Εγώ σας λέω ότι γνωρίζω ότι έχει γίνει και αυτό. Αυτό, ναι, το οποίο όμως σε σχέση με τα λεφτά... Είναι όμως της διοίκησης. Της διοίκησης. Απλώς να αναφέρω, θα το ξέρετε φαντάζομαι, ότι έτσι ένα στοιχείο, γιατί έχει σημασία για τον κόσμο που μας ακούει, στις 16 Δεκεμβρίου του 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κελπνό αποφασίζει μια επικοινωνιακή εκστρατεία, την οποία αναθέτει στις εταιρείες Paper All About Events και Σκηνικά ΑΕ. Αυτές οι δύο εταιρείες είχαν υποβάλει προσφορές από τις 26 Ενδεκάτου του 2013, δηλαδή 20 μέρες, ναι, πριν την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κελπνό. Εδώ γύρεται ένα ερώτημα. Πώς εξηγείται η υποβολή προσφοράς για μια επικοινωνιακή εκστρατεία η οποία δεν έχει ακόμη αποφασιστεί? Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Είναι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής της οποίας έχω δώσει εξηγήσεις. Ξέρετε, μερικές φορές και οι μη απαντήσεις είναι απαντήσεις. Και ο κόσμος βλέπει και κρίνει. Το ξέρετε ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπως την καμπάνια για τη γρήπη που τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ παραδόθηκε στο Κελπνό σε χρόνο μεταγενέστερο της φερόμενης μετάδοσής του. Και πάλι επιλέγω να μην απαντήσω. Και πάλι δεν θα απαντήσετε. Απλώς για να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει ότι κάποιοι τηλεοπτικοί σταθμοί, κάποια ραδιόφωνα, λένε ότι μετέδωσαν ένα τηλεοπτικό σποτ, το οποίο παραδόθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο της φερόμενης ημερομηνίας μετάδοσης. Απλώς για να είμαστε σαφείς. Κυρία Πολύζου, στις 3 Ιουλίου του 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κελπνό αποφασίζει χορηγία από το Κελπνό προς τον Όμιλο Επικοινωνιών Αντένα και ειδικότερα προς την εταιρεία Δάφνη Επικοινωνία ΑΕ για την ενίσχυση της εκδήλωσης του θεσμού Αριστεία Ζωής. Το ύψος αυτής της χορηγίας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήταν 250.000 ευρώ, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Σε άλλο σημείο εκείνης της συνεδρίασης υπήρξε έγκριση πριν παραγωγικότητας προς το πρόσωπό σας. 400 ευρώ, θα μου πείτε, δεν ήταν σπουδαίο το ποσό. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν θεωρείτε εσείς ως πολίτης και ως υπάλληλος του Κελπνό ότι είναι φυσιολογικό να δίνεται αυτό το ποσό για τη συγκεκριμένη άπαξ εκδήλωση. Θέλω να πω, δεν ήταν κάποια ενημερωτική δράση προς το κοινό, αλλά εξαιτίας της χορηγίας θα γινόταν απλώς μνήμα του Κελπνό. Είναι φυσιολογικό να δίνεται αυτό το ποσό για τη συγκεκριμένη άπαξ εκδήλωση? Αυτό είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβούλου του Κελπνό, το οποίο και αποφάσισε το πώς θα διαθέσει το συγκεκριμένο ποσό. Δηλαδή, η απλή αναφορά του Κελπνό. Και το πριν παραγωγικότητας προς το πρόσωπό σας, επαναλαμβάνω, μπορεί για εσάς 400 ευρώ να είναι ένα αμεληταίο ποσό, αλλά θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο συνάδει με αυτά τα οποία... Το πριν παραγωγικότητας των δικών μου των 400 ευρώ, τι σχέση έχει με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα 250.000 ευρώ ξαναλέω, προς την εταιρεία τη συγκεκριμένη που μου αναφέρετε? Από εκεί και πέρα, εάν μου λέτε αν έχω πάρει με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Κελπνό πριν παραγωγικότητα 400 ευρώ, ναι, αυτό δεν το αρνούμε. Μάλιστα, θεωρείται φυσιολογικό δηλαδή να έχουν και δοθεί... Και δεν είμαι η μόνη υπάλληλος ενδεχομένως που το ΔΣ αποφάσισε ότι μπορεί να δώσει πριν παραγωγικότητας. Ναι, επαναλαμβάνω, άπαξ εκδήλωση, η οποία δεν εντάσσεται στο πλαίσιο καμίας ενημερωτικής δράσης, κοστίζει 250.000 ευρώ, εμφανίζεται και ως χορηγία. Να αναφέρω ενδεικτικά και να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι στην ίδια αυτή συνεδρίαση αγοράστηκαν 7.000 οδηγοί με θέμα κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την εμπειρική θεραπεία των λοιμόξεων, ένα επιστημονικό πόνημα της Επιστημονικής Επιτροπής Νοσοκομιακών Λοιμόξεων του ίδιου του Κελπνό. Το κόστος αυτής της αγοράς, του πονήματος, του Κελπνό, της αγοράς και όχι της εκτύπωσης, που από μόνο του αυτό προκαλεί απορίες, ήταν 56.000 ευρώ. Όμως εκεί που θέλω να εστιάσω είναι ότι με τα ίδια χρήματα που δόθηκαν για την αριστεία ζωής θα είχαν αγοραστεί όχι 7.000 οδηγοί, με συμβουλές προς τους πολίτες, αλλά 27.000 οδηγοί.
Και κάτι τελευταίο, αν και ρωτήθηκε από τον κύριο Νικολόπουλο, αφήσατε να εννοηθεί, φεύγω λίγο από το θέμα της διαφημιστικής δαπάνης, αφήσατε να εννοηθεί ότι η πληρωμή των 23 ατόμων για τα οποία υπάρχει δικογραφία που δεν σας αφορά, επαναλαμβάνω, έγινε χάρη στη χορηγία του ΟΠΑΠ, την οποία έκανε αποδεκτή στην ίδια συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου του 8 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΛΠΝΟ. Το 8 παίρνεται η απόφαση. Και η πληρωμή των υπαλλήλων γίνεται 5 χρόνια μετά. Δηλαδή το 13. 14. Είστε υπεύθυνοι της οικονομικής διαχείρισης του ΚΕΛΠΝΟ και ειλικρινά, αυτά τα χρήματα μπορείτε να μας πείτε που ήταν σε κάποιο λογαριασμό του ΚΕΛΠΝΟ? Σε λογαριασμό ήταν. Σε λογαριασμό του ΚΕΛΠΝΟ. Τα χρήματα κατατίθενται στους λογαριασμούς. Δεν τα έχει κάποιος. Είναι χρήματα τα οποία κατατίθενται στο λογαριασμό του ΚΕΛΠΝΟ. Υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός ή τραπεζικοί λογαριασμοί του ΚΕΛΠΝΟ. Εκεί κατατίθενται τα χρήματα. Είτε είναι η επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας, είτε είναι. Αν δεν κάνω λάθος, νωρίτερα δεν είχε πει η Μάρτης ότι δεν υπάρχουν χωριστοί λογαριασμοί. Έτσι δεν είπε, αν θυμάμαι καλά. Συγγνώμη, συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θέλω να. Είπα ότι το ΚΕΛΠΝΟ δεν έχει μόνο ένα τραπεζικό λογαριασμό. Είπα ότι έχει πάνω από ένα τραπεζικό λογαριασμό. Και εκεί κατατίθενται τα ποσά, είτε αφορούν επιχορήγηση, αυτό δεν το είπα, είτε αφορούν χορηγία. Δεν υπάρχει χωριστός τραπεζικός λογαριασμός, αν αυτό εννοείται. Αν την είπατε, αν αυτό εννοούσατε, δεν το κατάλαβα καλά. Δεν υπάρχει χωριστός τραπεζικός λογαριασμός, το οποίο αφορά χορηγία. Mm-hmm. Πάντως, εγώ επαναλαμβάνω, ναι, επιμένω να μην καταλαβαίνω πώς μία απόφαση του 2008, για μία απόφαση του 2008, υπήρξαν πληρωμές το 2013. Με μία απόφαση. Αυτό θα είναι από τα μυστήρια που θα λύσουμε σε λίγο. Θα τα ευχαριστούμε πολύ. Ποιος ξέρει. Κύριοι συνάδελφοι, κύριε και κύριοι συνάδελφοι,